και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξο ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα βρεθεί με πρωτογενές πλεόνασμα και με την οικονομία να ανεβάζει στροφές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι με την επίτευξη αυτού του στόχου δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα και πως θα υπάρξει δυνατότητα να αρχίσουν σταδιακά να αποκαθίστανται οι αδικίες. Η χώρα αφήνει πίσω της οριστικά το χθες. Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Η οικονομία της γίνεται ανταγωνιστική και η ρευστότητα επιστρέφει στην αγορά. Τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Θα μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων, όπου άλλοι καθόριζαν την πολιτική μας. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε μήνα χωρίς να μας δανείσουν. Στο εξής, η Ελλάδα θα στέκεται με αξιοπρέπεια στα πόδια της. Θα ορίζει την τύχη της και θα αποδεικνύει κάθε μέρα την αξιοπιστία της, αλλά και την ευθύνη που έχει απέναντι στο λαό μας. Και αυτή η απαλλαγή από το άγος και το άχθος του υπερδανισμού θα είναι η σύγχρονη απελευθέρωση του τόπου μας. Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία μας που τόσο δύσκολα κερδίθηκαν. Πιάνουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, ελέγχουμε το χρέος μας. Τι σημαίνει αυτό και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Σημαίνει πολύ απλά ότι βγαίνουμε έτσι από τη μνημονιακή εποχή. Πρωτογενές πλεόνασμα όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. Αυτό το συμφωνήσαμε και αυτό θα το κάνουμε από τις αρχές του 2014. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους, προτεραιότητα να δώσουμε μια ανακούφιση στους ένστολους, χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Εξαρτάται από το πόσο θα είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Άλλωστε, μια νέα μετρολογία δεν την αντέχει πια η οικονομία μας. Ρωτάνε κάποιοι, θα πάρουν τέλος οι ταλαιπωρίες του ελληνικού λαού μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης, ανεργίας και λουκέτων? Απαντώ. Αυτή τη στιγμή όλοι οι διεθνείς οργανισμοί συμφωνούν ότι το 2014 θα είναι έτος ανάκαμψης για την οικονομία μας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που στα μέσα της χρονιάς η ύφεση επίσημα εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη από εκείνη που είχαν αρχικά υπολογίσει. Ενώ μέχρι τώρα συνέβαινε πάντα το αντίθετο. Και αυτό δείχνει ότι η τάση της οικονομίας μας γυρίζει προς τα πάνω. Από χθες το επισημαίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και ο παγκόσμιος τύπος. Και ακόμα ο δείκτης μεταποίησης ανεβαίνει για 6ο συνεχή μήνα. Ήδη πλησιάζει επίπεδα που δείχνουν ότι σταματάει η ύφεση. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε και ότι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αρχίζουν να εξισορροπούν ή να ξεπερνούν όσες χάνονται. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί κάποιοι στην Ελλάδα επιμένουν να φέρουν την καταστροφή τώρα που υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, τα σημάδια ότι σταθεροποιείται η κατάσταση. Απαντώ. Γιατί η πετυχημένη πορεία εξόδου από την κρίση καταργεί κάθε λόγο πολιτικής τους ύπαρξης. Διαψεύδει όλες τις προσδοκίες τους για επικείμενη καταστροφή. Γελιοποιεί όλες τις προτάσεις τους, που από την αρχή ήταν ασυνάρτητες και που τώρα πια δεν έχουν νόημα. Καταψηφίζουν κάθε μεταρρύθμιση, ακόμα και την πιο αυτονόητη. Κάθε περικοπή, ακόμα και την πιο κραυγαλαία σπατάλη. Καταψηφίζουν την απομάκρυνση από το δημόσιο προσώπων που μπήκαν με πλαστά πιστοποιητικά. Καταψηφίζουν κάθε νοικοκύρεμα, τα πάντα. Και τα δύο άκρα επαγγέλλονται την καταστροφή της χώρας ίσα-ίσα. Τη στιγμή που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο, δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα καταψηφίζουν κάθε μεταρρύθμιση που ανοίγει πόρτα στο αύριο και μένουν γκατζωμένοι στο χθες, δεν θα τους περάσει. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Δύο κόμματα που κυβερνάμε σήμερα και πολλοί άλλοι που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Ό,τι και αν ψήφισαν στο παρελθόν. Για ό,τι καλό έγινε σε αυτόν τον τόπο, το έκαναν οι Έλληνες ενωμένοι. Όχι παλεύοντας ο ένας εναντίον του άλλου. Το στίγμα αυτών των δηλώσεων του Πρωθυπουργού μετέφερε από την Θεσσαλονίκη ο Νίκος Μπελογιάννης. Μαζί με αυτό και το κλίμα των όσων συμβαίνουν στην συμπρωτεύουσα και την διεθνή έκθεση. Η τηλεόραση Best πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στην έκθεση. Βλέπουμε ο κόσμος αυτή τη στιγμή ο οποίος μπαίνει κατά πολλής μέσα στην έκθεση. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει πάρα πολλής κόσμος σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Πριν λίγο τελειώσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος μέσω πλησαφώς, ρίγοντας αιχμή σε όλους, είπε, απευθύνθηκε και στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και είπε... και είπε «Ετασιμότητα θα τα πω χήμα» και όπως και τα είπε χήμα, καυτηρίασε όλη την στάση της αντιπολίτευσης, η οποία παντός επιστητού, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να κάνει καλοπροαίρετη κριτική όπως είπε, και το κυριότερο απ' όλα δίνει μομφές σε οποιοδήποτε θέμα αναπτυξιακό γίνεται στην Ελλάδα τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες προσπαθούν για το καλύτερο. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του, όπως και εσείς τα είδατε, μίλησε για τα αναπτυξιακά μέτρα της Θεσσαλονίκης και το τι γίνεται για την όμορφη Μακεδονία και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, και εστίασε την προσοχή του σε όλους τους αγώνες που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακάμψει ο ελληνικός λαός και προκειμένου να δει καλύτερες μέρες. Όπως είπαμε και χθες, ανέφερε ότι το έλλειμμα έχει φτάσει από το 4,8 που είχε γίνει, τελικά έχει πατώσει στο 3,8, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια σταδιακή ύφεση σύμφωνα με τις προβλέψεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό, όπως και ο ίδιος είπε, θα φέρει ανάταση στους Έλληνες, και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τα λεφτά αυτά τα οποία θα περισσέψουν θα δοθούν ή υπό μορφή στο πετρέλαιο, αν χαρακτηριστικά ανέφερε, ή και στους μισθούς των συνταξιούχων να ξαναγυρίσουν, να ανεβούν οι μισθοί των συνταξιούχων. Κάτι το οποίο θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στις τοπικές κοινωνίες οι οποίες βάλλονται. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε τα μεγάλα βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι φέτος. Ανέφερε ότι από πέρυσι και πρόπερσι, ενώ είμαστε στα στάδια της χρεοκοπίας, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι στην πολύ καλή εικόνα αυτή τη στιγμή της Ελλάδος, κακά τα ψώματα, έχουν συμβάλει όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι με τις θυσίες τους έχουν αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες ξέρουν να προσπαθούν και ξέρουν να επιτυχαίνουν το στόχο τους. Άλλωστε αυτό το λέει και η ιστορία μας. Ανέφερε επίσης τα αναπτυξιακά θέματα ένα προς ένα των εταιριών των οποίων έχουν γίνει, όπως είδατε, και συμφωνίες που έχουν γίνει με τη Wind, με τη Huawei, με τη Vodafone, με όλες τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα επενδύσουν, από ό,τι είπε, στον τόπο μας, και περιμένουν τις επενδύσεις αυτές. Ανέφερε αυτή τη στιγμή ότι οι προβλέψεις είναι μέχρι το 2020 η Ελλάδα να ξαναγυρίσει στα επίπεδα του 2008 και 2009, τότε που υπήρξε εφημερία στους Έλληνες, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις πάντα, αλλά... Οπότε είπε ότι αυτό κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί πιο γρήγορα, διότι δεν έχει υπολογιστεί κακά τα ψέματα οι εισδορές οι οποίες θα έχει η Ελλάδα από τα οποία έχει, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Κάτι που αυτό, αν υπολογιστεί και σύμφωνα με τη δυναμική η οποία προβλέπεται να δώσει, η ανάπτυξη θα έρθει πολύ πιο γρήγορα και οι μέρες ευημερίας θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα. Ακόμα είπε ότι η Ελλάδα έχει δείξει ένα πολύ πολύ καλό πρόσωπο σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αποτελεί πρότυπο ανάκαμψης που σταμάτησε το έλλειμμα, και το κυριότερο απ' όλα ότι θα αποτελεί και σε λίγο καιρό πρότυπο ανάπτυξης, όπως είπε, τα περισσότερα χρόνια. Ανέφερε όλα τα θετικά, αλλά και την υπομονή του κόσμου, την οποία έχουμε εξαντλήσει, όπως είπε. Δεν υπάρχουν άλλη υπομονή στον κόσμο, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, άλλα κοψίματα μισθών, άλλα μέτρα και άλλα τέτοια θέματα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο, διότι οι Έλληνες δεν αντέχουν. Οι Έλληνες έχουν δείξει, είπε, όπως το έχει πει και σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ηγέτες που έχει συναντηθεί, οι Έλληνες έχουν δείξει τη μεγάλη τους δύναμη και τη μεγάλη τους υπομονή, και αυτό το πράγμα έχει εκτιμηθεί, όπως είπε, πιστεύει, από τα ξένα κράτη, τα οποία, αν δεν υπήρχε γενική ύφεση και στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή θα είμαστε σε πολύ πιο καλύτερη κατάσταση. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε για ακόμα μια φορά την ιστορία της Ελλάδος και είπε ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να δείξουμε το πραγματικό μας εαυτό, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μονιασμένοι προκειμένου να βγούμε από την κρίση, και πρέπει να μείνουμε μονιασμένοι, και να, το κυριότερο απ' όλα, πρέπει να δείξουμε τη δουλειά μας και την υπομονή μας, ότι δεν είμαστε τυχαίοι και δεν έχουμε έρθει τόσα χρόνια σε αυτή την πιο γνωστά ονόματα μόνο στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο. Επίσης ανέφερε ότι το 2020 θα γιορταστεί η απελευθέρωση της Ελλάδος, για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Πιστεύει θα είναι μια χρονιά ορόσημο, η οποία θα είναι η Ελλάδα στα πιο ψηλά σκαλοπάτια του κόσμου. Να δείξουμε και μερικά πλάνα τώρα αυτή τη στιγμή από την έκθεση. Ο πρατέρας μας, ο Δημήτρης ο Μιχαλάκης, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε. Με πλάνα ο κόσμος μπαίνει, από ό,τι βλέπετε,
πάρα πολύ. Τα περίπτερα είναι κάτι το φανταστικό εδώ πέρα στην έκθεση. Δείχνει ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος της έκθεσης, τελικά το πλάνο που είχαν για την εξωστρέφεια της έκθεσης έχει πιάσει και αυτή τη στιγμή υπάρχει ζωή και ξένων χωρών και ξένων επενδυτών για την έκθεση και μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να δείξουν τα προϊόντα τους, τα οποία κακά τα ψέματα αποτελούν και τα θέματα καινοτομίας αλλά και τα θέματα όλα τα υπόλοιπα, τα οποία αποτελούν πρότυπα για όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι παγκόσμιο και από ό,τι είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτή η έκθεση είναι ορόσημο για όλη την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και η οποία κάνει αγώνα για την ανάκαμψή της. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έφτασε το πρωί στην Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο της γραμμής και μάλιστα σε οικονομική θέση και θα επιστρέψει πάλι με το αεροπλάνο της γραμμής, δείχνοντας έτσι ότι αυτή τη στιγμή και οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν το παράδειγμα στο να μην προκαλούν και τον κόσμο, αλλά και το κυριότερο απ' όλα πρέπει να από μόνοι τους να μπορούν να κάνουν εικόνα. Νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή όταν έφτασε με το αεροπλάνο της γραμμής, νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα με αεροπλάνο της γραμμής. Αποφασισμένος για λύσεις, δηλώνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά τα ζητήματα αστυνόμευσης. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στη Μεσσηνία και τονίζει πως η προσπάθεια για καλύτερη αστυνόμευση θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, όπως ήδη καταγράφονται θετικά αποτελέσματα των εξορμήσεων του τελευταίου τριμήνου. Στην όμορφη Πύλο έδωσε το παρόν για τρεις ημέρες θα είναι συνολικά στη Μεσσηνία ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή και την εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου με την εντυπωσιακή φιλαρμονική εταιρεία της Κέρκυρας, τη λεγόμενη Παλαιά, μίλησε και για την προσπάθεια που καταβάλλεται σε επίπεδο αστυνόμευσης με τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων να είναι ήδη αισθητά βελτιωμένα το τελευταίο τρίμηνο. Θα τα πούμε την Κυριακή το απόγευμα στην Καλαμάτα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική αστυνομία. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχιστεί. Εγώ αυτό που ήρθα να κάνω εδώ είναι να τηρήσω καταρχήν την υπόσχεση που έδωσα, αλλά κυρίως να ακούσω από τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας πώς αυτοί αντιλαμβάνονται την προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας. Σημασία δεν έχει τι λέω εγώ. Σημασία έχει τι λέει ο μέσος πολίτης. Αν έχει βελτιωθεί η ζωή του, εάν αισθάνεται αυτός ασφαλής στον τόπο του. Αυτό θα επιχειρήσουμε. Θα ακούσω τις απόψεις των φορέων μεθαύριο και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ταμείο. Και ξαναλέω, αυτή η προσπάθεια δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει να εντείνεται, πρέπει να είναι συνεχώς τέτοια που να επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να απολαμβάνει το αυτονόητο συνταγματικό του δικαίωμα. Το μεγάλο αγαθό της ασφάλειας. Όπως σημείωσε ο κύριος Δένδιας, η προσπάθεια συνεχίζεται για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Και με βάση την εντολή του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο και η αστυνομία θα κάνουν το καθήκον τους προς τους πολίτες. Θα μου επιτρέψετε να μην επεκτείνομαι ποτέ σε επιχειρησιακά ζητήματα. Σας επαναλαμβάνω όμως κάτι που σας είπα. Που τελικά είναι και εντολή του συντοπίτσα του Πρωθυπουργού προς εμένα. Διότι εγώ είμαι υπουργός μιας κυβέρνησης που προείσταται ένας άνθρωπος δικός σας. Εμείς θα κάνουμε απέναντι στον λαό και στην κοινωνία της Μεσσηνίας το καθήκον μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι το Σύνταγμα και οι νόμοι μας επιτρέπουν. Όσον αφορά την αδιοργάνωση των υπηρεσιών της αστυνομίας, ο κ. Δένδιας δεσμεύτηκε πως αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο και θα είναι εντυπωσιακή. Η αναδιάθεση θα προχωρήσει μέσα στο φθινόπωρο, ναι, και θα είναι εντυπωσιακή. Το νέο ΟΣΔΕ ανοίγει με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και με αυτή την προοπτική αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές. Το Υπουργείο προσανατολίζεται να έχει ο κάθε παραγωγός το λογιστή του, εξετάζοντας να δοθεί η ανάθεση σε περισσότερους από έναν αναδόχους. Πάντως θα διαφυλαχθεί και η δυνατότητα για δωρεάν υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πρόκειται να λειτουργεί όπως και το 2013. Την επόμενη μέρα του ΟΣΔΕ για τη νέα προγραμματική περίοδο μελετά το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού η συμβατική υποχρέωση του ΙΠΑΤ με την ΠΑΣΕΓΕΣ για τη συλλογή των αιτήσεων λύγει στα τέλη του 2013. Μάλιστα, η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και της νέας ΚΑΠ, ενώ ο βασικός στόχος είναι η ως το δυνατόν γρηγορότερη έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, ώστε να ολοκληρώνεται μέσα στα αυστηρά πλαίσια των καταληκτικών ημερομηνιών που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση ρεπορτάζ του Αγρότυπου, το νέο ΟΣΔΕ από το 2014 και μετά θα ανατεθεί σε περισσότερους από έναν αδόχους, μέσα των οποίων θα είναι τραπεζικά ιδρύματα, αγροτικοί συνεταιρισμοί και γεωτεχνικά μελετητικά γραφεία που πληρώνουν τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης ενός τόσο σημαντικού έργου.
Όσον αφορά στο σκέλος της οικονομικής συμμετοχής των αγροτών κτηνοτρόφων που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, πρόθεση του ΙΠΑΤ φαίνεται να είναι να μην επεμβαίνει στην τιμολογιακή πολιτική των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι παραγωγοί θα είναι σαν να έχουν το λογιστή τους και θα επιλέγουν ποιον θα χρησιμοποιήσουν για τις αιτήσεις τους. Άρα φέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του ΙΠΑΤ που εμπλέκονται στην διαδικασία διαμόρφωσης του νέου πλαισίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πρόκειται να λειτουργεί όπως και το 2013. Και προσθέτουν ότι στόχος όλων είναι να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο που θα επιλύει προβλήματα, θα είναι αξιόπιστο, διαφανές προς όφελος των αγροτών. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των αναδόχων φορέων για την διεξαγωγή του ΟΣΔΕ 2014, στόχος του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και μάλιστα η παραγωγή να είναι σε θέση να υποβάλουν τις αιτήσεις από τις αρχές του 2014. Να αλλάξουμε θέμα, την τιμή του σταθερή πρόκειται να κρατήσει ο Δήμος της Καλαμάτας παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις των τακτικών ισρών συνεχίζονται. Τα τέλη, όπως απάντησε ο Παναγιώτης Νίκας, θα παραμείνουν σταθερά για μια ακόμη χρονιά. Πολλά είναι εκείνα που ακούγονται για το τι πρόκειται να γίνει μέσα σε μια ακόμα δύσκολη οικονομική περίοδο για τα τέλη που πληρώνουν οι πολίτες στο Δήμο. Πούνε κέριο και ρωτάνε οι συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα, θα αυξήσετε ή θα μειώσετε τις τιμές τα δημοτικά τέλη. Είναι ένα ερώτημα που από τη μία πλευρά άλλοτε μεν έχει λεχθεί ότι δεν θα μειωθούν, άλλοτε ότι θα μειωθούν και άλλοτε ότι θα αυξηθούν. Στην ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, ο Δήμαρχος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας ξεκαθάρισε πως τα τέλη θα παραμείνουν σταθερά. Προφανώς τα τέλη θα παραμείνουν σταθερά και την φετινή χρονιά. Εμείς δεν ακολουθούμε το παράδειγμα του κράτους που διακομματικά προχωράει σε αυξήσεις των τελών. Παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση, έχει μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν, πολλοί πολίτες, στα τέλη από τη χρήση δημοτικών χώρων, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν που συνδέονται καμιά φορά με το ότι οι πολίτες βάλουν τελευταίους στους δημοτικούς λογαριασμούς. Εμείς και το νερό προσπαθούμε να μην το κόβουμε και, εν πάση περιπτώσει, για να πάρουμε τραπεζοκαθίσματα έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα. Ο κ. Νίκας σημείωσε πως η τιμή του Δήμου θα είναι η ίδια παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις των τακτικών ισρών συνεχίζονται. Σταθερά λοιπόν τα τέλη, αλλά να ξέρετε κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχουμε μείωση των πόρων από την ΔΕΗ, γύρω στο 30% από τη ΔΕΗ, από το λογαριασμό της ΔΕΗ εισπράττει ο Δήμος το δημοτικό φόρο και τα δημοτικά τέλη. Από εκεί τα εισπράττει. Οι πολίτες ή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό ή κάνουν ρυθμίσεις ή πληρώνουν μόνο το ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος μένει έξω. Έχουν μειωθεί οι πόροι από τους οποίους χρηματοδοτείται ο κωδικός 20 κλπ. Έχει 5-6 νούμερα. Δηλαδή ο κωδικός των ανταποδοτικών τελών. Πάμε τώρα σε ένα ξεχωριστό έργο που έρχεται και που πρόκειται να ενώσει τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, αναδεικνύοντας μια σημαντική προοπτική. Ο λόγος για το Μιλιά Παναγιά Γιάτρισσα, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας και πρόκειται να δημοπρατηθεί μέσα στον Οκτώβριο. Συνεπείς, δεσμεύσει του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης ανακοίνωσε την ένταξη της κατασκευής του δρόμου Μιλιά Παναγιά Γιάτρισσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας με το ποσό των 3.300.000 ευρώ. Μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μία πολύ θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την εξαγγελία του ιδίου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Στατούλη, και τη δέσμευσή του προς τους πολίτες της Μάνης και της Μεσσηνίας. Είχαμε με την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης του οδικού άξονα Μιλιά Παναγία Γιάτρισσα. Θέλω να πω πως αυτός ο οδικός άξονας, πέρα από την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την ίδια την περιοχή, έχει να κάνει και με την ένωση δύο περιφερειακών ενωτήτων, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Δίνει τεράστια τουριστική όθηση στις δύο περιφερειακές ενότητες της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Θα μπορεί κάποιος από την Μεσσηνία να περάσει αμέσως στο Γήθιο και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη Λακωνία. 3.300.000 ευρώ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έχει και αυτό τη δική του πολιτική σημασία.
σε μια χρονική στιγμή όπου δεν υπάρχουν χρήματα. Ξέρουμε όλοι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου κατάφερε και εξασφάλισε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή αυτού του δρόμου και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στον Οκτώβριο το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί. Η αξία λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη του συγκεκριμένου άξονα και πάνω και πρώτα απ' όλα η συνέπεια και η πραγματοποίηση όλων των εξαγγελιών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Για το συγκεκριμένο δρόμο όμως θέλω να θυμίσω ακόμα μια φορά ότι ο Περιφερειάρχης του Πελοποννήσου, ο κύριος Πέτρος Στατούλης, προσωπικά είχε δεσμευτεί στους κατοίκους της περιοχής. Το έργο της περιφέρειας ό,τι έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες και τις υποδομές συνεχίζεται. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας έχουν ολοκληρωθεί και έχουν δημοπρατηθεί πολύ σημαντικά έργα από το πρόγραμμα των πυροπλήκτων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα αντιδιαβρωτικά μας έργα ξανάρχισαν και συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι θα τα ολοκληρώσουμε σε όλη την ακτογραμμή και μια μεγάλη προσπάθεια υποδομών σε όλα τα ζητήματα, όχι μόνο της Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα. Από χθες το βράδυ την εμφάνισή της έχει κάνει στο λιμάνι της Καλαμάτας υπερπολιτελής Αλαμυγός, η οποία και ανήκει σε μεξικανό κρίσο. Ο δισεκατομμυριούχος Αλμπέρτο Μπαϊγέρες Γκονζάλες είναι λάτρης της Ελλάδας, αφού ταξιδεύει συνεχώς και η επόμενη του στάση είναι η Πύλος. Ο κ. Γκονζάλες βρίσκεται στην 32η θέση της λίστας με τους πιο πλούσιους ανθρώπους, αφού στην ιδιοκτησία του έχει τις πιο γνωστές εταιρείες στην περιοχή του. Αλμπέρτο Μπαϊγέρες Γκονζάλες είναι το όνομα του μεξικανού δισεκατομμυριούχου που ανήκει η τεράστια θαλμηγός που βρίσκεται στο λιμάνι της Καλαμάτας με όνομα Μάγια Κουίν. Ο Κρίσος είναι 82 χρονών και βρίσκεται στην 32η θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Είναι διαχειριστήριο τμήματος των κοιτασμάτων ασημιού στον κόσμο, ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής γνωστής μπύρας, κατέχει την αλυσίδα εμπορικών καταστημάτων, κατέχει ασφαλιστική εταιρεία και έχει μετοχές στη μεγαλύτερη εταιρεία εμφιάλωσης όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, είναι ιδιοκτήτης της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας εξορίξεων. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί μεταξύ άλλων είναι ότι χρηματοδοτεί ταυρομαχίες, εκπαιδευτικά και αγροτικά προγράμματα. Ο Μπαϊγέρες είναι λάτρης της Ελλάδας αφού γιόρτασε τα 82η γενέθλιά του στην Πάτμο και το Μάγια Κουίν κατέπλευσε στην Καλαμάτα από τον Ναύπλιο και εντός της επόμενης εβδομάδας θα βρεθεί στην Πύλο. Η θαλαμυγός που αναφεσβήτητα είναι υπερπολιτελής έχει μήκος 92 μέτρα και πλάτος 15,88. Μια ακόμη μοναδική βραδιά ανάλογη της χθεσινής μας υπόσχεται τη Φιλαρμονική Εταιρεία της Κέρκυρας απόψε στο Μόλο της Πύλου. Η πρώτη γεύση ήταν χθες στην κεντρική πλατεία της όμορφης πόλης, όπου παρουσία πλήθους κόσμου και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια, η παλιά φιλαρμονική με επίλεκτους εκτελεστές της μας ταξίδεψε σε κλασικά αριστουργήματα, αλλά και στην ελληνική μουσική με άρωμα την ασιακής παράδοσης. Οι δύο ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού διοργανώνονται από τον νεοσύστατο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου. Το καλλιτεχνικό γεγονός της περίοδου αυτής πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πύλου Νέστορος χάρη στην πρωτοβουλία που είχε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου. Η εντυπωσιακή φιλαρμονική εταιρεία της Κέρκυρας Παλαιά με 100 επίλεκτους εκτελεστές της μας ταξίδεψε χθες στην κεντρική πλατεία της Πύλου σε μια ξεχωριστή της εμφάνιση. Στην Πύλο μια σειρά μουσικών εκδηλώσεων. Η διοίκηση της ΦΕΚ, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό και ευγνώμενες στο σύνδεσμό σας. Η ΦΕΚ, που είναι γνωστή στην Κέρκυρα και στην Ελλάδα ως Παλαιά Φιλαρμονική, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1840 και είναι ο παλαιότερος μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός της χώρας. Από τότε μέχρι σήμερα, χωρίς καμία απολύτως διακοπή, εκπαιδεύει δωρεάν τη θεία τέχνη της μουσικής στην κερκυριακή νεότητα και αποτελεί αληθινό φυτόριο νέων μουσικών που επανδρώνουν εκολούθως με επιτυχία όλα τα μουσικά σύνορα της χώρας. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουμε 300 μαθητές. Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό με μια μαγευτική μουσική περιπλάνηση.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το νεοσύστατο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, ΣΕΤΑΠ, που στόχο έχει την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού στην όμορφη πόλη. Ένα διήμερο διαθυσμένο με μουσικά ακούσματα από τον ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο γνωστών σε όλους μας συνθετών. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, μια και η πόλη μας φιλοξενεί τον αρχαιότερο και μεγαλύτερο σε εθνικό επίπεδο μουσικό οργανισμό, τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, γνωστή ως Παλαιά Φιλαρμονική. Η Φιλαρμονική Εταιρεία, ιδρυθήσα το 1840, έχει αφήσει και συνεχίζει να αφήνει τη στάμπα της στη μουσική παιδεία της χώρας μας. Αργότερα, με την βοήθεια του Αντιπροέδρου, κ. Σπύρου Παδοβά, θα ξαναγηθούμε μαζί στην ιστορική διαδρομή αυτού του κολοσσού, αυτού του θρύλου. Ξεχωριστή στην βραδιά, η παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια. Όποιος επέλεξε την Παλιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, επέλεξε σοφά. Μπορούμε να βοηθήσουμε την Πύλο, μπορούμε να τη βοηθήσουμε στα βήματα της τουριστικής ανάπτυξης. Έχετε έναν μαγεμένο τόπο, έχετε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά σας, είναι στα χέρια σας να χτίσετε για τον τόπο σας ένα λαμπρό τουριστικό μέλλον. Και η Κέρκυρα με την μεγάλη παράδοσή της, με την μεγάλη δυνατότητά της, θα είναι δίπλα σας να βοηθήσει όσο μπορεί. Γιατί πιστεύω ότι μέσα από την οργάνωση μπορούμε να πάμε καλύτερα. Ο τόπος έχει ανάγκη όλους μας. Και εσείς, κύριε Πρόεδρε, με τους συνεργάτες, θα αποδεικνύετε για μια ακόμα φορά ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα περιοχή, να δώσουμε πρόθεση και ανάπτυξη στον τόπο μας που το έχουμε ανάγκη. Τα λειτουργικά έξοδα και μειωμένη κίνηση έχουν οδηγήσει στο αμήνυτος επαγγελματίες. Οι καταναλωτές μπορεί να ψωνίζουν, όμως δεν αφήνουν αρκετά χρήματα, αφού οι ποσότητες είναι ελάχιστες. Η πτώση είναι ολοφάνερη, με τους επαγγελματίες κυριολεκτικά να φοβούνται πως το χειμώνα θα βάλουν λουκέτο. Κατά πολύ έχει μειωθεί η κίνηση στην αγορά Καλαμάτας, με τους καταναλωτές πλέον να μην έχουν χρήματα ούτε για τα απαραίτητα. Οι επαγγελματίες αγωνιούν φυσικά για το μέλλον τους. Σε καθοδική πορεία είμαστε. Το καλοκαιράκι πήγαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ ικανοποιητικό. Είχε κίνηση, η Καλαμάτα είχε πολύ κόσμο. Μην έχουμε παράπονα. Εντάξει, είναι πρώτη ανάγκη εδώ πέρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντισταθεί. Εντάξει. Έχει κάποια κίνηση η ώρα, αλλά όχι για αναμενόμενο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια κρίση. Τα έξοδα πολλά και τα έσοδα λιγότερα. Και ο κόσμος φροντίζει για τα απαραίτητα. Ο κόσμος έρχεται, όχι πολλής, με λίγα λεφτά, τα μετράνε. Τώρα υπάρχει, δεν υπάρχει, φοβούνται και δεν τα βγάζουν. Σημασία έχει ότι δεν κινείται χρήμα. Ο μόνος τρόπος που οι επαγγελματίες μπορούν να πολεμήσουν την κρίση είναι να μειώνουν συνεχώς τις τιμές τους, να τις προσαρμόζουν και να κρατούν σταθερή την ποιότητά τους. Τιμές μπορώ να πω ότι είναι μέχρι προσφορά. Η αγορά έχει τόσα πράγματα εκεί και μπορεί ο καθένας να βρει με τις πιο χαμηλές τιμές. Οι τιμές στο κρέας είναι πάντα σταθερές, δεν μεταβάλλονται. Σταθερές και προς τα κάτω. Και κοιτάμε, ξέρουμε τον αγώνα και τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να συμμετέχουμε. Οι τιμές, παιδιά, όπως ήταν, δεν είναι οι τιμές τα είδη. Εκείνα που είναι τα λειτουργικά έξοδα. Τα ενίκια υψηλά, τα ρεύματα, τα λειτουργικά έξοδα. Φαγητά, το να πάρει άλλος ένα ευρώ, ένα κιλό χόρτα, το υπάρχει. Δεν είναι το φαγητό, μην το ρίχνουμε στο φαγητό. Και αν συγκρίνουμε με άλλα κράτη που βλέπουμε πώς είναι η επιβίωση. Εδώ είναι τα λειτουργικά έξοδα. Μπορεί οι ποσότητες να είναι λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές, όμως ο καταναλωτής δεν αφήνει ποτέ ούτε το τυρί του, ούτε το μοσχάρι του, αλλά ούτε και τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά. Ο κόσμος, εντάξει, ότι από όλα αγοράζει, εντάξει, η αγορά έχει πολλά πράγματα, εντάξει, όλα τα αγοράζει. Τα φρούτα εποχής, ξέρω, και τα λοιπά, εντάξει, όλα αυτά. Φαγητό, απλώς παίρνει πιο λίγο. Δεν θα πάρει δηλαδή, δώσ' μου τυρί, φέτα, δώσ' μου και γραβιέρα γιατί την τρώνε τα παιδιά. Δώσ' τώρα λίγη φέτα και την άλλη εβδομάδα θα πάρουμε το τυρί που τρώει ο άλλος. Βασικά το μοσχάρι, η βασική τροφή είναι το μοσχάρι. Μοσχάρι και μετά το χοιρινό. Και μετά το αρνακάτσικο, αλλά το αρνακάτσικο τώρα είναι σε μεγάλη πτώση και λόγω του ότι είναι ακριβώς ακραίας και λόγω των λιπαρών τα πολλά που έχει. Το μοσχάρι είναι βασικά. Μεγάλο ζήτημα προκύπτει και με τα λειτουργικά έξοδα, όπως είναι οι λογαριασμοί, αλλά και το ενίκιο που παραμένει υψηλό. Τα λειτουργικά. Εάν δεν υπήρχαν, εδώ έχουμε ακριβά ενίκια, ούτε μείωση μας κάνουν. Δεν γίνεται τίποτα από μείωση. Κάθε μέρα κλείνει μαγαζά. Κλείσαν ενός συνάδελφου το μαγαζί και είναι άσχημο αυτό. Και τα πιο πολλά μαγαζά στην αγορά έχουν κλείσει. Εκτός και αν το πάνε να κλείσει η αγορά, γιατί δεν δικαιολογείται κεντρική αγορά Καλαμάτας και να έχει αυτό το χάλι.
Έτσι όπως πάμε, όλοι θα κλείσουμε. Δηλαδή σήμερα είναι ο γειτονάς μου, αύριο θα είμαι εγώ. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι Χριστούγεννα. Όπως πάνε. Και μην λέμε τώρα ότι μας φταίει το φαγητό. Δεν μας φταίει το φαγητό. Οι τιμές στα φαγητά όπως ήταν είναι. Να έχει πάρει 10 λεπτά 20, αυτό δεν το βάζεις επάνω. Ίδιες τιμές είναι. Όταν όμως είναι διπλάσιο το ρεύμα. Τα ενίκια είναι στα ψηλά, οι εφορίες είναι, τα χαράτσα είναι και πιο λίγες εις πράξεις, ευκολονόητο είναι. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας, οι επαγγελματίες και μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου βρίσκονται από την Παρασκευή ως και την Κυριακή στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ώστε να ενημερώσουν το κοινό για τα ωφέλη της άσκησης και της φυσικοθεραπείας. Τονίζουν μάλιστα ότι κανείς δεν είναι ποτέ πολύ νέος ή πολύ ηλικιωμένος για να παραμείνει δραστήριος. Καθώς μισή ώρα μέτρες άσκησης μέσα στην ημέρα αρκεί. Fit for the future. Αυτό είναι το μότο που ακολουθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και το τμήμα της Μεσσηνίας Λακωνίας για την Παγκόσμια Μέρα Φυσικοθεραπείας. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Φυσικοθεραπείας στις 8 Σεπτεμβρίου αύριο που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ο Πανελλήνιος γιορτάζει μαζί ως μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών και αυτό στην εορτή αυτή και εμείς σαν τοπικό τμήμα εδώ στην πλατεία Καλαμάτας που είναι και η πρωτεύουσα του περιφερειακού μας τμήματος. Από εκεί και πέρα το σύνθημά μας και της γιορτής, όπως λέει και εδώ, είναι ότι δεν είσαι ποτέ πολύ νέος ή πολύ ηλικιωμένος για να ξεκινήσεις την άσκηση γενικά, την κίνηση. Στα αγγλικά, που είναι και το παγκόσμιο μότο μας, Fit for the future. Έχουμε τυπώσει αφίσες, έχουμε τυπώσει κάποια φυλάδια τα οποία τα δίνουμε. Έχουμε ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν ως προς το αν έχουν χρειαστεί ή όχι φυσιοθεραπεία, τι αποτελέσματα είχε αυτό και όλα αυτά. Έχουμε εδώ πέρα μια οθόνη με κάποια βίντεο ενημερωτικά. Για τρεις ημέρες, οι φυσικοθεραπευτές και μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας με σκοπό να ενημερώσουν για την Παγκόσμια ημέρα, τονίζοντας πως δεν είσαι ποτέ πολύ νέος ή πολύ ηλικιωμένος για να ξεκινήσεις. Ο φυσικοθεραπευτής είναι χρήσιμος στις διάφορες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, οι οποίες είναι να τις κατηγοριοποιήσω σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι ορθοπαιδικές, είτε χρόνιες, είτε τραυματικής φύσεως, οι νευρολογικές και οι ρευματολογικές παθήσεις. Οι άνθρωποι παραμένουν κινητικά δραστήριοι, είναι πιθανότερο να συνεχίζουν να εργάζονται και να απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους στις κοινωνικές δραστηριότητες, χωρίς να χρειαστεί να βασιστούν σε άλλους. Η κινητική αδράνεια μπορεί τελικά να προκαλέσει αναπηρία και είναι υπεύθυνη για εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Γενικά την άσκηση, όχι περιμένοντας κάποιον τραυματισμό πρώτα. Έχεις ήδη ασκηθεί ώστε αν τραυματιστείς ή ασθενήσεις να αντιμετωπίσεις την όποια κατάσταση πολύ πιο εύκολα από έναν αγύμναστο. Δύσκολη από χειρονακτική πλευρά δεν θα το έλεγα, δεν σκάβουμε στα χωράφια ούτε είμαστε στα νταμάρια. Δυσκολία έγινε στο να αντισπουδάσεις, είναι ένα πανεπιστημιακό αντικείμενο και να ασχοληθείς με ενδιαφέρον και με αγάπη σε αυτό που κάνεις και για τον συνάνθρωπο. Περνάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και στις παρεμβάσεις που έρχονται στην Καλαμάτα. Για τρεις εβδομάδες θα παραμείνει κλειστή η Φαρόνα από την Κρήτη μέχρι την Αβαρίνου. Ενώ το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις διαμόρφωσης της νέας νησίδας στην Κρήτη. Αφού κατασκευάστηκε το πεζοδρόμιο, τώρα σειρά παίρνει ο δρόμος στο τμήμα της Φαρόνα από την Κρήτη μέχρι και την Αβαρίνου. Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με τις βροχοπτώσεις, ο δρόμος θα υποβαθμιστεί, θα ξυλωθούν όλα τα μέτρα ασφάλτου που έχουν πέσει και θα διαμορφωθεί νέος τάπητας. Το εν λόγω τμήμα πάντως θα μείνει κλειστό για περίπου τρεις εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη, αρχίζει το έργο της ανάπλασης της περιοχής γύρω από την Αγία Βαρβάρα, οδός Ευρυπίδου και Κανάρη, όπου θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν πνεύμονα εκεί με πλακόστρωση, δεντροφύτευση και ηλεκτροφωτισμό. Την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη, κλείνει η Φαρόν από Κρήτη και κάτω. Και όλη η προσαγωγή δρόμη προς τη Φαρόν. Αρχίζει η πλήρης ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα. Υποβάθμιση και νέος ασφαλτοτάπητας. Είναι απολύτως μελετημένο, κατάλληλη προσαρμογή στην Αβαρίνου. Θα ξεκινήσει η εταιρεία από την Αβαρίνου, εκεί που θα σβήσει ο δρόμος. Δεν υπάρχει κανένα τεχνικό ζήτημα ως προς τα υψόμετρα. Η Φαρόνα από την Κρήτη μέχρι την Αβαρίνου θα είναι πλήρως κλειστή για τα οχήματα για τρεις εβδομάδες. Τουλάχιστον. Το έργο είναι μεγάλο, διότι έχουμε πολλά στρώματα ασφάλτου επί ασφάλτου. Θα σκαφτεί ο δρόμος και θα υποβαθμιστεί το οδόστρωμα.
Την επόμενη εβδομάδα και για τρεις εβδομάδες λοιπόν θα ταλαιπωρήσω με τον κόσμο, αλλά είναι ένα έργο πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο με τις βροχές πλημμύριζαν τα ισόγεια καταστήματα. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, πρόκειται στην συνέχεια να ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις στο τμήμα της οδού Κρήτης. Η οδός Κρήτης από τη Φαρών μέχρι την Λυκούργου, στην επόμενη εβδομάδα τοποθετείται ο ηλεκτροφωτισμός και γίνεται και η δεντροφύτευση και όλες οι εργασίες πρασίνου. Τα δέντρα τα οποία θα φυτευτούν εκεί είναι για καράντες. Αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική καθότι τα σχολεία ξεκινούν και οι μεταβολές στην καθημερινότητα πολλών οικογενειών θα είναι αρκετές. Οι ειδικοί μας μιλούν για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η πρώτη μέρα στο σχολείο. Το καλοκαίρι σιγά σιγά τελειώνει και πολλοί ανάμεσά μας, μικροί και μεγάλοι, αρχίζουν τις προετοιμασίες για το σχολείο. Κάποιοι μαθητές περιμένουν με αγωνία την πρώτη μέρα, γιατί θα μοιραστούν με τους συμμαθητές και τους φίλους τους τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Κάποιοι άλλοι, μελλοντικοί μαθητές, αλλά και γονείς, ζουν την περίοδο της νευρικότητας και του άγχους για το νέο ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Και αυτό ίσως το καταλάβετε και μέσα από μια δική σας έρευνα. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία ανυπομονούν να αρχίσει το σχολείο. Εμείς τώρα, σαν ειδικοί, δεν το βλέπουμε και πολύ ευχάριστο αυτό, με την έννοια ότι αυτά τα παιδιά είναι συνήθως παιδιά τα οποία δεν έχουν περάσει πολύ γεμάτα τις διακοπές τους, δεν είχαν πολλές δραστηριότητες, δεν περνούσαν χρόνο έτσι ξέχνιαστο, ίσως υπήρχε αυτή η βαρεμάρα που λέμε μέσα στις διακοπές. Εμείς θέλουμε μέσα στις διακοπές τα παιδιά μας να έχουν γεμίσει με πάρα πολλά ερεθίσματα, πάρα πολύ ξέχνιαστο χρόνο, να έχουν χαλαρώσει. Γι' αυτό και λέμε στους γονείς, μην φορτίζετε τα παιδιά σας μέσα στις διακοπές με πάρα πολύ διάβασμα. Γιατί οι γονείς λένε, ξέρετε κάτι, έχει κενά, πρέπει να τα καλύψουμε, να κάνουμε μάθημα κάθε απόγευμα ή τρεις φορές τη βδομάδα. Ωραία, εμείς πάντοτε είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί μετά έρχεται η νέα σχολική χρονιά, όπου ο μαθητής δεν έχει ξεκουραστεί, είναι πάρα πολύ αρνητικός στο να επανέλθει στο σχολείο και εκεί του βγαίνει με πάρα πολύ πίεση όλο αυτό. Η πρώτη μέρα του παιδιού στο σχολείο είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους γονείς. Με λίγη όμως θετική διάθεση, υπομονή και χωρίς να μας πιάνει πανικός, όλα κυλούν ομαλά. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να έχουν φροντίσει να προετοιμάζουν το παιδί κατά τη διάρκεια των διακοπών ή όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, στα μέσα του Αυγούστου, ότι τι ωραία που έχουμε περάσει, έρχεται και το σχολείο, δηλαδή πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ όμορφα. Βλέποντας το σχολείο μπροστά. Τις περισσότερες φορές οι γονείς το χρησιμοποιούν ως απειλή και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Δηλαδή λένε, τώρα θα δεις, θα ξεκινήσεις το σχολείο, θα μαζευτείς. Πάνε αυτά που ήξερες, ξεχάστε τα. Τώρα έχει διάβασμα, ύπνο από τις 9. Όλα αυτά φαντάζουν στο παιδί πραγματικά σαν να είναι ένας εφιάλτης. Έτσι, το σχολείο γίνεται ένας τρόμος και το παιδί αρχίζει να πανικοβάλλεται. Και φυσικά νιώθει ότι θα στερηθεί όλες τις ελευθερίες, θα του είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να διασκεδάζει και να χαλαρώνει και βλέπει ότι όλο αυτό το πρόγραμμα θα είναι κάτι βασανιστικό, κάτι πολύ πολύ μεγάλο, που στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί είναι ένας σωστός προγραμματισμός. Ακόμα και όταν αρχίσει το σχολείο μπορούμε να περνάμε καλά, γιατί πρέπει να αφήνουμε ένα χρονικό διάστημα, μισή ώρα, 40 λεπτά, μία ωρίτσα στο παιδί καθημερινά, να διασκεδάζει, να περνάει καλά. Έτσι, ώστε να μην του είναι και δύσκολο και να μην του είναι και αποτρόπαιο το γεγονός ότι το σχολείο συνδέεται με σκληρή εργασία. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι να μην πιέσουν καθόλου το παιδί, αλλά με τον δικό τους τρόπο να του δώσουν να καταλάβει πως αυτό γίνεται για καλό. Το θέμα πίεση γενικά είναι κάτι που δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε καθόλου στα παιδιά. Δεν θέλουμε να μιλάμε για πίεση, θέλουμε να μιλάμε για προγραμματισμό και οργάνωση και σωστή οριοθέτηση. Η αλλαγή λοιπόν, το γεγονός ότι μπαίνουμε σε ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα, όπου θα πρέπει να σηκωνόμαστε την τάδε ώρα, να τρώμε την τάδε ώρα και να ξεκουραζόμαστε, να διαβάζουμε, να έχουμε τις τάδε δραστηριότητες και... Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.